ιστορικό βιβλίο του Παύλου Λάλου με τίτλο «Η περιοχή της Ελασσόνας, Περεβία κατά την Τουρκοκρατία 1423-1912» παρουσιάστηκε χθες στην πόλη της Λάρισας, με τον συγγραφέα να δηλώνει πως το βιβλίο αποτελεί μια μελέτη και πραγματεύεται το θέμα της μακροχρόνιας σκλαβιάς της περιοχής του Δήμου Ελασσόνας ως το 1912, όπου και απελευθερώθηκε με την έναρξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το βιβλίο είναι μια μελέτη ιστορική και αφορά την περιοχή της επαρχίας Ελασσόνας ή όπως λέμε σήμερα Δήμος Ελασσόνας, γιατί ταυτίζονται τα όρια, και πιάνει από την εποχή που κατακτήθηκε από τους Τούρκους το 1423 έως το 1912 που απελευθερώθηκε με τον πόλεμο τον Βαλκανικό, τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Ήταν η πρώτη πόλη Ελασσόνα που απελευθερώθηκε και όλη η περιοχή. Μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχει πολλά κεφάλαια και υποκεφάλαια ασχολούμαι και παρουσιάζω με πηγές ιστορικές, από μελέτες που έχουν κάνει άλλοι και άρθρα και βιβλία, έτσι ώστε να είναι τεκμηριωμένα αυτά που λέω, πώς μπόρεσαν οι ντόπιοι χριστιανοί στην περιοχή αυτή μέσα από την σκλαβιά της τουρκοκρατίας να επιβιώσουν, πώς ορισμένες φορές δεν άντεχαν και άλλους έβγαινε κλέφτης και άλλοι έκαναν επαναστάσεις και μετά σε περίοδους που υπήρχε ειρήνη, πώς προσπαθούσαν, παρόλο που οι Τούρκοι τους καταπίεζαν πάρα πολύ, προσπαθούσαν να έχουν τις οικογένειές τους, να έχουν τις καλλιέργειες, να αναπτύξουν σχολεία, πολιτισμό, γιατί αυτό έβγαινε από τότε, αναπτύσσονταν εμπορικά. Και ιδίως με το Μετάξι, που είχε περιοχή Τσαριτσάνης, Δομένικο και άλλα χωριά, και έφτιαχναν σε βιοτεχνίες με το κόκκινο χρώμα, το ριζάρι όπως και τα μπελάκια, έφτιαχναν θαυμάσια υφάσματα και πετσέτες όπως τις έλεγαν, καθώς και φουλάρια και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε και στα ποτά, και αυτά τα πουλούσαν μέχρι και το εξωτερικό. Αυτό έφερνε πλούτο και από αυτό μετά, από τον πλούτο αυτό μπορούσαν να φτιάχνουν εκκλησίες, να ανοίγουν σχολεία, σπούδαζαν παιδιά στο εξωτερικό, βγήκαν γιατροί μέσα στην τουρκοκρατία, σπουδαγμένη Ιταλία, Γερμανία και σε άλλες χώρες. Να σημειωθεί πως η παρουσίαση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων Ήξηρο Κρανιά και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, όπου και φιλοξενήθηκε η εκδήλωση.